Ευθύνη έπιασε του πολίτε η απαγόρευση τη κολύμβηση και του ψαρέματο, όπω διευκρίνησε η Διεύθυνση Λιμενική Αστυνομία, ερμηνεύοντα την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση για τον περιορισμό τη μετακίνηση για την αποφυγή τη εξάπλωση του κορονοϊού. Ψάρεμα και κολύμπι δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τι οδηγίε, απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα, η χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχή, η υποβρύχια αλία, και το ψάρεμα από ξηράς. Απαγορεύεται το κολύμπι, η διενέργεια θαλασσιών μέσων αναψυχή, όπω το windsurf, το kite surf, το κανό καγιάκ και οποιοδήποτε άλλο. Όπω επίση και η υποβρύχια αλεία. Το ίδιο ισχύει για κάθε είδου εραστεχνική αλεία, ενώ να αποσαφηνίσουμε ότι η επαγγελματική αλεία διεξάγεται κανονικά. Ήδη χθε το απόγευμα καταγράφτηκε η πρώτη παράβαση στα Χανιά όταν μια γυναίκα στο άκουσμα τη Ειρήνα του Λιμενικού βγήκε από τη θάλασσα για να τη βεβαιωθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ για παράνομο κολύμπι. Από την αρχή των μέτρων, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει εντείνει του ελέγχου για την τήρηση των μέτρων αυτών με το συνολικό αριθμό πάνω από 1.500 ελέγχου. Το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχει εξακριβωθεί, δεν έχει βεβαιωθεί κάποια παράβαση. Οι έλεγχοι του λιμενικού συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Οι έλεγχοι αυτοί περιορίζονται τόσο στην παραλλαϊκή οδό, στο λιμένα κατά τις ώρες επιβίβασης και αποβίβασης με τα δρομολογημένα πλοία και βέβαια στον Κούλε, στο βόρειο λιμενοβραχίωνα, όπου βλέπουμε με μεγάλη ικανοποίηση η τοπική κοινωνία να σέβεται τους περιορισμούς μετακίνησης και να μην έχουμε μεγάλο αριθμό περιπατών, Υπό μορφή ατομική άσκηση. Σήμερα πάντως δεν εντοπίστηκαν κολυμβητέ στο Ηράκλειο με του πολίτε να συμμορφώνονται στο μέτρο και με τον καιρό να μην επιτρέπει τι δραστηριότητε στη θάλασσα.